Πολύ εντυπωσιακό. Πάμε... Πολύ καλό το matchmaking του BG Kickboxing. Ναι, ωραία κάρτα, πολύ ωραία. Αυτός ο αθλητής που βλέπεις τώρα ήταν και συναθλητής μου από το Sokudo Gym. Είχαμε τον ίδιο προπονητή, τον Ernest Hoost, έρχεται από την Ολλανδία. Είναι πάρα πολύ έμπειρος αθλητής. Έχει παίξει και με αρκετούς Έλληνες αθλητές. Σαντίνο Βέρμπικ. Σαντίνο Βέρμπικ, έτσι ακριβώς. Είναι ο τελευταίος αγώνας βραδιάς και παίζει με τον πιο έμπειρο αθλητή μέχρι τώρα που είδαμε. Μέχρι τώρα είχαμε, όπως σου είπα, Έλληνες αθλητές νέους με πολύ μέλλον. Αλλά ο αθλητής αντίπαλός του, δεν λέω, κάτι όταν τον δούμε θα πούμε το όνομά του, είναι ιδιαίτερα έμπειρος και πολύ καλός αθλητής. Ernesto Hoost, λοιπόν, από το Sokudo Gym, του Σαντίνο Βέρμπικ. Αντρέ Μανάρτ και αυτό στη γωνία του Ολλανδού αθλητή. Νεαρός ο Σαντίνο, ο Στέφανος Κωνσταντινόπουλος, όπως βλέπουμε, 63 νίκες, 8 ήττες, ένα εντυπωσιακό παλμαρέ αγώνων, πάρα πολλοί αγώνες σε ηλικία 33 ετών, πολλή εμπειρία, πολύ έμπειρος αθλητής του Δημήτρη Δημητρίου, τελευταίος αγώνας βραδιάς, με αυτούς τους δύο τόσο έμπειρους αθλητές. Πιστεύω θα δούμε και εδώ μία πολύ δυνατή μάχη. Η είσοδος του. Στέφανος Κωνσταντελόπουλος μπαίνει και αυτός στο ρινγκ. Ο τελευταίος Έλληνας αθλητής. 7 αγώνες έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα. 6 νίκες για τους Έλληνες αθλητές. Μία νίκη για τον ξένο αθλητή. Όγδο και τελευταίος αγώνας. Σαντίνο Βέρμπικ στην κόκκινη γωνία με τον προπονητή του τον Ernesto Hoost. Έχει παίξει τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου, αλλά και ο Στέφανος Κωνσταντελόπουλος με πάρα πολλούς αγώνες. Δημήτρης Δημητρίου στη γωνία του και Μιχάλη Σιούλη σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος. Διονύσης Φιλιππόπουλος, ο έμπειρος διαιτητής σε αυτό το τελευταίο αγώνα. Για να δούμε. Ξέρεις, όταν δύο αθλητές είναι και υπερβολικά έμπειροι, πολλές φορές δεν κάνουν και πολλές επιθέσεις, δεν βλέπεις πολύ θέαμα. Μέχρι τώρα μας έχει αποζημιώσει το θέαμα. Έχουμε παρακολουθήσει 2 ώρες K1 χωρίς να έχουμε βαρεθεί. Όχι, είναι πολύ ωραίοι αγώνες, ωραία κάρτα, πολύ ωραίες οι παρουσιάσεις, ο φωτισμός, ο κόσμος ήταν γεμάτο το γήπεδο, ένα πακέτο πολύ ενδιαφέρον. Εισάξεις επιθέσεις και απαντήσεις από τους δύο αθλητές μέχρι στιγμής, εδώ στον πρώτο γύρο. Βλέπουμε ο Σαντίνο Βέρμπικ δουλεύει πολύ το αριστερό για να βρει την απόσταση και να μπει. Εκεί ο Στέφανος Κωνσταντελόπουλος θα το απαντήσει, δεν θα τον αφήσει έτσι. Πολύ ωραίο το αριστερό κροσέ του Κωνσταντελόπουλου, ξανά ωραίο του Κωνσταντελόπουλου. Πολύ ωραία και τα δύο λόγου του Κωνσταντελόπουλου. Μπρος στην Ίκλωτσια, για να δούμε θα πταουήσουν τον Ολλανδό αθλητή. Ωραίο το δεξί κροσέ του Κωνσταντελόπουλου και στο στομάχι του πέρασε μια γροθιά.
Ήρθανε πολύ κοντά οι αθλητές, τους χώρισε ο διαιτητής. Ξεκινάει την επίθεση με ωραίο λάκτισμα στο κεφάλι, αλλά στις άμυνες του Κωνσταντελόπουλου. Πιάσιμο και ρίξιμο στο έδαφος δεν ήταν πολύ σωστό αυτό από τον Σαντίνο. Ωραίο το δεξί, άπερκατ στο στομάχι. Βλέπουμε πολύ δυνατό τον Κωνσταντελόπουλο απέναντι στον Ολλανδό πρωταθλητή. Μέχρι τώρα τον βλέπουμε πιο καθαρά τα σημεία του. Μεγάλη επίθεση από τον Σαντίνο χωρίς να έχει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά χαλάει την ψυχολογία του Ελληναθλητή αυτό, φυσικά. Ωραίο το δεξιλό του Σαντίνο. Ωραίο το δεξιλό όμως και του Κωνσταντελόπουλου. Απάντηση είχαμε. Πολύ ωραίο το αριστερό κροσέ. Τον βλέπω πολύ ανεβασμένο τον Κωνσταντελόπουλο. Πολύ διαβασμένο. Πολύ γυμνασμένο. Μάλλον το ήθελε πολύ αυτό το παιχνίδι. Γιατί το είχα και λίγο άγχος. Πήγε να του περάσει πόδι στο κεφάλι. Πολύ εντυπωσιακό. Πολύ επιθετική και οι δύο παίχτες. Ωραίο το εσωτερικό low του Κωνσταντελόπουλου. Ωραίο στο σαγόνι, ωραία κόντρα στην ωραία επίθεση του Σαντίνο. Νομίζω ότι ο Σαντίνο δεν το περίμενε να έχει τόσο επίθεση από τον Κωνσταντελόπουλο. Πέρασε ένα uppercut που δεν είχε πολύ δύναμη. Ωραίο το πόδι στο κεφάλι, αλλά δυστυχώς δεν είχε δύναμη ώστε να ζαλίσει τον Ολλανδό αθλητή. Του πέρασε τώρα ένα αριστερό και στο μάχη και κεφάλι ο Σαντίνο, που δείχνει ότι το πήρε απόφαση ότι κοίτα πρέπει να ξυπνήσουμε, γιατί τον χάσαμε το γύρο. Να παίζει πιο ψηλά, με το κεφάλι ναι. Πιο ψηλά. Κάνει σύσταση ο διαιτητής. Ναι. Περάσανε κάποια low και από τους δύο αθλητές. Δείχνει ότι το low πρέπει να τον χτύψει και κάτω από τη ζώνη. Πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό τελικά. Γιατί σου λέω ότι όταν δύο αθλητές είναι τόσο έμπειροι, έχουν παραπάνω άγχος, δεν παίζουν πολύ ξύλο γιατί μετράει ο ένας τον άλλον. Τελικά είναι πολύ εντυπωσιακός ο αγώνας. Ο Κωνσταντελόπουλος πολύ ανεβασμένος. Πέρασε ένα ωραίο πόδι στα πλευρά ο Σαντίνο, αλλά η επίθεση του Κωνσταντελόπουλου είχε και ένα χέρι στο στομάχι. Διάλειμμα για τις οδηγίες των προπονητών. Ερνέστο Χούστ για την κόκκινη γωνία, Δημήτρης Δημητρίου για την μπλε γωνία. Πρώτος γύρος. Πρώτος γύρος εντυπωσιακός, εγώ θα τον έδινα στον Έλληνα αθλητή, δεν σου πω ψέματα. Ναι. Μου φάνηκε ότι ήταν πιο επιθετικός, ότι πέρασε πιο καθαρά χτυπήματα ο Έλληνας αθλητής. Πιο συγκροτημένος, ωραίες άμυνες στις επιθέσεις του ξένου αθλητή. Απλά κάποια low του πέρασε και κάποια χτυπήματα στο στομάχι ο ξένος αθλητής. Ο προπονητής μου εδώ και ο συναθλητής μου, αλλά θεωρώ ότι ο γύρος είναι του Έλληνα. Για να δούμε το δεύτερο γύρο. Δείχνει πάντως ιδιαίτερα φρέσκος ο Ολλανδός. Ο Ολλανδός είναι και αυτός πολύ έμπειρος. Πιστεύω ότι δεν περίμενε τόσο καλή αντίδραση από τον Έλληνα αθλητή. Γιατί είναι ιδιαίτερα έμπειρος και πολλοί αθλητές Έλληνες έχουν παίξει έξω μαζί του και έχει παίξει και αυτός με Έλληνες αθλητές στην Ελλάδα. Έχει κερδίσει πιο πολύ από ό,τι έχει χάσει, ίσως γι' αυτό να τον έπιασα πρώτη μάστο. Μπήκε πιο επιθετικά τώρα ο Σαντίνο. Ωραίες οι άμυνες του Κωνσταντελόπουλου, αν και τον παίρνει λίγο πίσω με την φόρα που έχει πάρει ο Σαντίνο. Έχει και πολύ χαμηλά το κεφάλι ο Έλληνας αθλητής, ναι. Και κινδυνεύει νομίζω πολύ με αυτό από που κάνει. Γόνατο. Ωραίο το low του Έλληνα αθλητή. Ξανά low, όχι τόσο δυνατό αυτή τη φορά. Τώρα έχει ξεκινήσει πιο ωραίες επιθέσεις, πιο ωραίους συνδυασμούς. Δηλαδή δουλεύει και στο μάχη και κεφάλι με τα χέρια του Ολλανδός αθλητής και τελειώνει με low. Έτσι έχει περισσότερες πιθανότητες κάποιο χτύπημα από όλα να βρει καθαρό σημείο. Ωραία το δεξί. Το δεξί κροσέ του Έλληνα αθλητή. Αριστερό κροσέ, όχι πολύ καθαρό.
Εδώ... ωραία μπροστινή κλωτσιά του Σαντίνο. Κράτημα. Ωραία που φύγει το Κωνσταντελόπουλο. Πήγε με ένα δεξί κρόσε, αλλά στις άμυνες του αθλητή. Δεν είναι κάτι. Κλείστη σε απλά ο Κωνσταντελόπουλος. Ωραία μπροστινή κλωτσιά για να τον κρατήσει σε απόσταση ο Κωνσταντελόπουλος. Ωραίο και το αριστερό του Κωνσταντελόπουλου, ενώ του έχει περάσει όμως κάποια εσωτερικά λόγω ο Σαντίνο. Είναι λίγο πιο δυναμικός σε αυτό το γύρο ο Ολλανδός αθλητής, νομίζω. Περισσότερες επιθέσεις. Δεν αφήνει στο... πέρασε ωραία χτυπήματα και ωραίο γόνατο του Κωνσταντελόπουλου. Ψάχνει είναι η αλήθεια να βρει τρύπα. Είναι καλός αθλητής ο Ολλανδός, πολύ καλός. Ναι. Τώρα σε αυτό το γύρο δείχνει πιο επιθετικός. Ωραίο και το πόδι ωραίο, στο πρόσωπο του Σαντίνο, αλλά δεν του έκανε κάποια ζημιά ή δείχνει ότι δεν του έκανε ζημιά. Επίθεση πάλι με αριστερό από τον Σαντίνο. Βρίσκει την απόσταση και μετά θέλει να κάνει μεγάλο συνδυασμό ώστε να πάρει κάποιο καθαρό σημείο. Έπιασε έξυπνα ο Κωνσταντελόπουλος για να κόψει το σερί του. Ένα γλίστριμα εδώ. Ωραίο συνδυασμός και αριστερό άπερκτ στο στομάχι από το Σαντίνο. Δείχνει λίγο κουρασμένος ο Κωνσταντελόπουλος. Εντάξει, του έχει περάσει περισσότερα σημεία σε αυτό το γύρο. Πιάνει έξυπνα, αν όντως έχει κουραστεί. Καλά κάνει και τον φέρνει κοντά του ώστε να του κόψει τη φόρα. Του έδωσε κάποια επίσημη τώρα για τα κρατήματα. Για τα κρατήματα, ναι. Ωραίο το δεξιλό του Σαντίνο. Που στο δεύτερο γύρο βλέπουμε έναν άλλο Σαντίνο. Ωραίο το άσο 4 του Κωνσταντελόπουλου, χωρίς πολύ δύναμη. Όπα, oh, το πέρασε το γόνατο. Αυτό το δεξί γόνατο μπορεί να κάνει και λίγο ζημιά. Και ένα δεξί στο κεφάλι. Πολύ ωραίο το δεξί κροσέ από πάνω του Κωνσταντελόπουλου και μετά αριστερό κροσέ. Σαν να ξύπνησε από έναν λίθαργο ο Κωνσταντελόπουλος. Πολύ ωραίο αυτό το τελευταίο, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο γύρος τίνει πιο πολύ στον Ολλανδό αθλητή. Μάζεσε κανένα δύο σημεία προς το τέλος. Ωραία αυτά τα δύο σημεία που πήρε ο Κωνσταντελόπουλος. Αν θεωρήσουμε ότι ο πρώτος γύρος ήταν του Έλληνα, ο δεύτερος του Ολλανδού, μας κρατάει σε ένα ενδιαφέρον να δούμε τον τελευταίο, τον τρίτο γύρο, ποιανού αθλητή μπορεί να είναι ο αγώνας. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτός ο γύρος θα κρίνει τον νικητή. Για να δούμε τελικά ποιος αθλητής. Ερνέστο Χους, 4 φορές K1 παγκόσμιος πρωταθλητής της Ιαπωνίας. Αντίνο Βερμπίκο, αθλητής του από την Ολλανδία. Δημήτρης Δημητρίου από την Ελλάς Top Team με τον Στέφανο Κωνσταντελόπουλο στην μπλε γωνία, ο Έλληνας αθλητής. 1-1 θεωρώ η γύρη. Πάμε να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο νικητής σε αυτό το εντυπωσιακό διεθνή τουρνουά, Spartans Night, στο κλειστό της Ζωφριάς. Τελευταίος γύρος του τελευταίου αγώνα. Ξεκίνησε με αριστερό κροσό ο ξένος αθλητής. Ψάχνει να βρει μάλλον την απόσταση. Ωραίο το low του Κωνσταντελόπουλου. Ξανά low, αλλά απάντησε ο Ολλανδός αθλητής. Προσπαθεί ο Κωνσταντελόπουλος. Προσπαθεί, βρήκε και κάποιο σημείο. Ίσως δεν ήταν τόσο δυνατό να τρομάξει τον Σαντίνο Βερμπίκ. Ωραίο το δεξίκροσε του Κωνσταντελόπουλου. Για να δούμε. Θα τα καταφέρει ο Κωνσταντελόπουλος τώρα αυτός ο γύρος. Αχ, του πέρασε κάποια σημεία ο Σαντίνο και στο πρόσωπο και στο στομάχι. Του πέρασε κι άλλο κροσέ στο στομάχι και low. Δείχνει ότι του περνάω πολλά χτυπήματα. Γλίτωσε ένα γόνατο όμως ο Κωνσταντελόπουλος τώρα. Πέρασε ένα κροσέ κι άλλο αριστερό κροσέ ο Κωνσταντελόπουλος, αλλά όχι με τόση δύναμη όσο θα έπρεπε για να τον κρατήσει μακριά. Συνεχίζει τις επιθέσεις, περνάει καθαρά σημεία ο Ολλανδός αθλητής. Όπα. Του πέρασε αρκετά σημεία, του πέρασε στο... στο στομάχι νομίζω είναι. Στο στομάχι, στο σηκώτη, τον βρήκε στην ανάσα.
Εντάξει, πολύ ωραία. Θα συνεχίσει ο Έλληνας αθλητής. Ξεκινάει και επιθέσει ο Έλληνας αθλητής. Του πέρασε δεξίλο ο Ολλανδός. Ο Ολλανδός δείχνει πιο φρέσκος από τον Κωνσταντελόπουλο. Κρατάει ο Έλληνας αθλητής να κερδίσει μερικά δευτερόλεπτα. Του πέρασε κι άλλο λόγου ο Σαντίνο. Ωραίες συνδυασμοί του Σαντίνου και στο μάχη και κεφάλι με τα χέρια και στο τέλος τελείωμα με λόγου ή με κάποιο γόνατο. Είναι καθαρά Ολλανδικό στυλ. Καθαρά Ερνέστοχου στυλ. Ο Κωνσταντελόπουλος όμως δείχνει ότι έχει καλή άμυνα, γλιτώνει κάποια, αλλά έχει κουραστεί αρκετά. Τώρα δεν έφαγε κάποιο χτύπημα, αλλά θεωρώ ότι νομίζω έχει κουραστεί ότι αρκετά. Και από το προηγούμενο χτύπημα κουβαλάει κουσούρι μεσαγωγικά. Έτσι ακριβώς. Αν υπάρξει τρίτο μέτρημα τώρα σε αυτό το γύρο, δυστυχώς θα χάσει τον αγώνα με νοκάουτ. Εγώ νομίζω ότι μπορεί και να αντέξει, μπορεί και να κρατηθεί. Έχει ψυχή ο Έλληνας αθλητής. Ωραίοι συνδυασμοί. Αριστερό κροσέ στο στομάχι, δεξί πόδι και στομάχι και κεφάλι. Τώρα συνδυασμούς με τα χέρια από τον Σαντίνο Βερμπίκ, τον Ολλανδό αθλητή. Βρίσκει στόχους στους μεγάλους τους συνδυασμούς. Βλέπουμε έναν ωραίο αγώνα. Δυστυχώς περισσότερες επιθέσεις και περισσότερα καθαρά σημεία σε αυτό το γύρο του Ολλανδού αθλητή. Του Ολλανδού πρωταθλητή, συγκεκριμένα, Σαντίνο Βερμπίκ. Τελείωσε ο αγώνας. Αν ο πρώτος γύρος ήταν του Έλληνα. Ο δεύτερος, αν ήταν μοιρασμένος και περισσότερο του Ολλανδού. Το τελείωμα ήταν... Από τη στιγμή που είχε και δύο μετρήματα, ξεκάθαρο. Θεωρώ ότι ο αγώνας θα πρέπει να πάει στον Ολλανδό αθλητή. Που και πάλι, κατ' εμέ, ήταν ο πιο ωραίος αγώνας που έχω δει από τον Στέφανο Κωνσταντελόπουλο. Πιο διαβασμένος, με πολύ ωραίες άμυνες. Ο Σαντίνο ιδιαίτερα έμπειρος. Θεωρώ ότι έχασε τον πρώτο γύρο. Πήρε τις οδηγίες από τον Ερνέστο Χούστ. Άλλαξε την τακτική του. Άλλαξε τον τρόπο παίξηματός του. Και έτσι πιστεύω, θεωρώ ότι πρέπει να του δώσουν αυτόν τον αγώνα. Μέχρι τώρα έχουν κερδίσει 6 αγώνες οι Έλληνες αθλητές. Ένας ξένος σε αυτό το φαντασμαγορικό, θεωρώ εγώ, πολύ εντυπωσιακό διεθνή τουρνουά, το πρώτο για τη σχολή BG Academy Spartans Night. Για να δούμε. Κυρίες και κύριοι, διοικητής, διακρίνοντα το έννοιο από την Ολλανδία. Σαντίνο Βερμπίκ ο νικητής, δίκαια. Πολύ εμπειρία και πολύ ωραίος αγώνας για τον Κωνσταντελόπουλο. Μας χαρίσανε και οι δύο αθλητές πολύ ωραίο θέαμα, πολύ εντυπωσιακό. Η απονομή. Ωραίος αθλητής Ολλανδός. Πολύ ωραίος. Στάθηκε... Νομίζω ότι όταν θα δουλευτεί ακόμα περισσότερο θα έχει και άλλους αγώνες σημαντικούς μπροστά του. Πολύ εντυπωσιακός και αυτός ο αγώνας. Θεωρώ και οι 8 αγώνες που παρακολουθήσαμε ότι ήταν πολύ εντυπωσιακοί, πολύ όμορφοι, πολύ ωραίο θέαμα. Εύχομαι να γίνει και δεύτερο Spartans Night, δεύτερη ότι... κατά σειρά χρονιά του χρόνου. Νομίζω ότι με αυτό που είδαμε σίγουρα θα έχει και συνέχεια. Στη μετάδοση ήταν ο Διονύσης Τρούμπος, στο σχόλιο ήταν η Μαρία Πανταζή. Την ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή για ακόμα συνέχεια μια σε όλους. Παρουσίαση.